Είμαι Αδάμος Βασίλης, είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοχωρίου, ένας εκ των συνδιοργανωτών συλλόγων, οι οποίοι οργανώνουν τη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση. Είναι ο Σύλλογος Γυναικών Μεγαλοχωρίου, είναι ο Αθλητικός Όμος Μεγαλοχωρίου η Θήλα, είναι η Σύλλογη Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Γιατί αποφασίσατε να κάνετε σήμερα αυτή την εκδήλωση που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αποφασίσαμε σήμερα γιατί ήταν κατάλληλος ο καιρός, εφόσον πλέον είχαμε ξεφύγει από όλες τις άλλες εκδηλώσεις μας, και πραγματικά για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο μέσα από τα δίκτυα ενημέρωσης, όπως είναι ο ηλεκτρονικός τύπος, ο έντυπος, από αφισοκόλληση, προφορικά, και θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να είναι εύλογος ο χρόνος ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος της πόλης αλλά και οι χωριανοί μας. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους και όχι μόνο μια κλειστή μερίδα, μια κλειστή κοινωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ταμπού σήμερα, γιατί όταν κάποιος συνάνθρωπός μας δυστυχώς θα υποφέρει από την καρδιακή ανακοπή, κανείς μας δεν θα θελήσει, επειδή ακριβώς φοβάται, επειδή έχει άγνοια, να προσφέρει μια χείρα βοηθείας. Παραπεριμένουμε μέσα από ένα τηλέφωνο που θα κάνουμε στο ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο της πόλης μας να έρθει να πάρει τον άνθρωπό μας. Επειδή ακριβώς θέλουμε να πιστεύουμε πως δίνουμε μια ευκαιρία στον συνάνθρωπό μας, πρώτα απ' όλα θέλουμε να ενημερωθούμε εμείς οι ίδιοι και έπειτα να δούμε εάν θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη τόσο δύσκολη προσπάθεια, να εκπαιδευτούμε στους εξωτερικούς απεινιδωτές και σε συνεργασία με την όποια δημοτική αρχή να μπορέσουν οι απαινιδωτές να μπουν πλέον στη ζωή μας. Μας αφορά όλους. Γιατί η καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί σε έναν δικό μας άνθρωπο, σε οικείο περιβάλλον ή στο εργασιακό περιβάλλον. Το παράθυρο ευκαιρίας για κάποιον που θα πάθει καρδιακή ανακοπή, θα σταματήσει δηλαδή να λειτουργεί η καρδιά του, είναι μόνο λίγα λεπτά. Που σημαίνει ότι σε αυτά τα λίγα λεπτά πρέπει όποιος βρεθεί δίπλα του να δράσει άμεσα και να τον βοηθήσει. Να κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσίσεις, αφού καλέσει βέβαια κατάλληλα και σωστά το ΕΚΑΒ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επιβίωση του θύματος της καρδιακής αναπνοής είναι στα χέρια αυτού που θα είναι δίπλα. Και αυτός θα είναι ο απλός πολίτης. Άρα είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Τα χέρια μας μπορούν να σώσουν ζωές. Απεινιδωτές εξωτερικού χώρου. Ναι, με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση διατηρούμε στη ζωή, κερδίζουμε χρόνο, διατηρούμε στη ζωή το θύμα της καρδιακής ανακοπής μέχρι να αναταχθεί η λειτουργία της καρδιάς, και για να γίνει αυτό χρειάζεται να δοθεί ρεύμα. Γι' αυτό ακριβώς στους δημόσιους χώρους συνάρθρησης πολλών ατόμων, όπου υπάρχει η πιθανότητα να συμβεί μια καρδιακή ανακοπή, πρέπει να υπάρχουν αυτόματοι απεινιδωτές, ούτως ώστε κάποιος εκπαιδευμένος να μπορεί άμεσα να χρησιμοποιήσει τον απεινιδωτή για να δοθούν οι πιθανότητες στο θύμα να ανανύψει, να δοθεί η ευκαιρία να ανανύψει. Τελικά είναι όλα στιγμή.